Πολύ καλά. Ωραία, Λάντο. Θα συμφωνήσω με τον Μάνο ότι αν κάποιο φίλησε ένα παιχνίδι, φαίνεται και από τη διατησία, έτσι. Και δεν είναι το πρώτο, δεύτερο ή τρίτο παιχνίδι που αδικεί του Ηρακλή. Εντάξει. Από πέρσι υπήρχε το πρόβλημα από τη Ζήτα που έχει καμιά δεκαετία πέναλτι που ζητάει και δεν έχει πάρει. Και φέτο η κατάσταση έχει γίνει τραγική. Αυτό γίνεται. Συνέχεια το ίδιο πράγμα. Σε βάζει μέσα στην περιοχή, σε φορτώνει με κάρτερ, δεν δίνει εκνευρίζει τους παίκτες, είναι και οι παίκτες αυτοί που είναι, οπότε χάνεται το μάτς. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά είναι. Ο Κουβάλα που είναι το μοναδικό σου δεξί μπακ και το ξέρουνε, που κάνανε τρεις καρατιές για να τον κάνουνε τριοπαθία. Και κάτω δεν πήρε κανένας. Έτσι γίνεται. Κατάλαβες. Το πάω, ξέρεις γιατί το παίζουνε, γιατί αναρωτιέται γιατί το παίζουνε. Γιατί το πεθαμένο πρέπει να το κλάψει. Το θέλουνε. Κατάλαβες. Θέλουν τα λεφτά που βάζει ο άλλος. Και από τη στιγμή που δεν μπορούν να το κάνουν, δεν μπορούν να διεκδικήσει κάτι, θέλουν να το κάνουν συμμέτοχο στον κόσμο. Ο Παοξής χαίρεται να παίρνει πέναλτι έξω από την περιοχή από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρει ότι όλα αυτά είναι δανεικά. Το ότι ξεπετύχει να επιστρέψει. Κατάλαβες. Πώς είναι τα πράγματα. Έτσι ακριβώς είναι άλλα για να ξέρεις, δεν έχει κάτι άλλο για να ξέρεις. Και όσο οι ομάδες θα πηγαίνουν στους πολιτικούς για να τους τελειώνουν δουλειές από εδώ από την Βουλή Ελλάδα, τι πρώτα θα τους πω ναι, του Πειραιά είναι περισσότεροι και της Λιτσελάδος. Κατάλαβες γιατί οι πρόεδροι θα πούνε δουλειές αυτοί που παίρνουν στις ομάδες. Δεν παίρνουν ένα μεγάλο σώμα. Παίρνουν για να πάνε ξενοδοχεία και οικόπεδα. Να σε καλά. Να σε καλά, παρακαλώ. Κάτσε λίγο.